Ένα από τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν για γεωργικούς σκοπούς, τα πρόβατα. Εκτρέφονται για το μαλλί, το κρέας και το γάλα τους. Το οικόσιτο πρόβατο είναι ένα ζώο πολλαπλών χρήσεων, που στις μέρες μας αριθμεί περισσότερες από 200 φυλές. Τα πρόβατα είναι αποκλειστικά φυτοφάγα θηλαστικά. Τα περισσότερα από αυτά προτιμούν να βόσκουν σε χορτάρι ή πίπουρα, αποφεύγοντας τα ψηλότερα μέρη των φυτών, που είναι ξυλώδη. Τα πρόβατα χρησιμοποιούν τα χείλη και τη γλώσσα τους για να διαλέξουν τα μέρη του φυτού, που είναι πιο εύκολο να χωνέψουν. Πλήρως αυτόματες μηχανές αρμέγματος δίνουν τώρα στα πρόβατα τη δυνατότητα επιλογής του πότε να αρμεχθούν, επιτρέποντας μια μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος να συλλέγεται πιο αποτελεσματικά.
Το ασβέστιο και τα μέταλλα υπάρχουν σε υψηλή περιεκτικότητα στο πρόβιο γάλα. Είναι σημαντικό για τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία να πίνουν γάλα. Πολλές βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος B, όπως και A, D και E, βρίσκονται όλες στο πρόβιο γάλα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές φυλές προβάτων. Μερικές από αυτές εκτρέφονται για το γάλα τους μόνο, άλλες για το κρέας και άλλες κυρίως για το μαλλί τους.
αρνί έχει μοναδική γεύση και άρωμα που το καθιστά πραγματικά ξεχωριστό και επιθυμητό. Το αρνί μπορεί να μαγειρευτεί και να καταναλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπάρμπεκιου, μαγειρευτό, ψητό, τηγανιτό, σε καπνιστά λουκάνικα κλπ.